Καλά, αυτό που ετοιμάζουμε δεν ξέρει, δεν έχει ξανανοίξει τον κόσμο, το ξέρει. Για τα καινούργια μας μπλουζάκια, τι έχει να πει. Τα μπλουζάκια τα σπάνε, παιδιά, σου φορέσε τα και θα με θυμηθείτε. Ανοιγόμαστε, 50 ρηχό. Καλώς ήρθατε στο μεγαλύτερο challenge που έχει γίνει όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Έχουμε ένα τεράστιο αλτήρα, 78 κιλά. Όποιος καταφέρει και τον σηκώσει μέχρι το κίτρινο κουτάκι και το ξεπεράσει, θα πάρει 50 ευρώ. Και αν το σηκώσει μέχρι πάνω, θα πάρει 100 ευρώ. Παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Καλαμίδα που έφερε αυτό το τεράστιο αλτήρα. Αυτό λέγεται Inch Dumbbell. Thomas Inch Dumbbell. Είχε πάρει το όνομά του από το Thomas Inch. Ήταν ο πρώτος που το έκανε. Ήταν ο μοναδικός και καλά τότε που μπορούσε και καλά να το κάνει lift. Αυτό το έκανε και clean and jerk έτσι. Το έφερε εδώ και το πίεζε. Μπορούν 4-5 άτομα να το κάνουν αυτό. Ήταν ένα strongman. Καλή τύχη σε όλους. Βάλτε το καλό σας χέρι να σηκώσετε τον αλτήρα. Θέλουμε και οι δύο μπάλες, τα δύο gloves να περάσουν πάνω από το ύψος. Όποιος μπορέσει να το κάνει full lift. Το έπαθλο που δίνουμε εδώ θα διπλασιαστεί από μένα, εντάξει. Όποιος το κάνει full lift. Deadlift, πάμε το καλό χέρι. Έλα, τίποτα. Πάμε! Σήκωστο! Πάμε! Ναι! Το καταφέρετε πολύ εύκολα! Ποιος θέλει να είναι ο πρώτος που θα δοκιμάσει! Είσαι εκλεκτός! Λοιπόν, ο πρώτος διαγωνιζόμενος, το όνομά σου! Χρήστος! Πας γυμναστήριο έτσι, φαίνεσαι. Ποιο είναι το καλό χέρι? Το δεξί. 8 κιλά. Πάρε θέση καλή, πάρε σαν να κάνεις deadlift. Βάλε τα πόδια σου από γύρω. Μας είδε και αυτός από τους πρώτους, το όνομά σου. Μάριος. Γνώμη για sneak. Πώς θα βλέπουμε, θα σηκωθεί, θα ξεκολλήσει έστω το έδαφος. Σε κάτι θα γίνει. Πάμε Γιάννη! Πάμε! Το όνομά σου. Βαγγέλης. Βαγγέλη, γυμνάζεσαι. Γυμναζούμουν. Πάμε. Έχεις ξαναπαίξει σε challenge? Δεν έχω ξαναπαίξει. Έχεις βγει χθες κάπου, σε πήρε το μάτι μου. Είχα βγει πρόχθες. Εντάξει, έχεις ξεκουραστεί τώρα να το σηκώσεις. Πόσα κιλά κάνεις deadlift? 200. Ρε, απλά σήκωσέ το. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το Χάρη. Είσαι μαζί μας από πριν ξεκινήσει το challenge. Σήκωσε το άντελιο να πάρεις 5 ευρώ. Τι θα τα κάνεις? Θα δείξει. Είναι γροψία. Σε βλέπω μάχημο. Πες μου λίγο, γυμνάζεσαι? Κάνεις καθόλου με αλτήρες? Κάνω τον Μπράντεφερ. Κατεβαίνεις και σε αγώνες? Ναι, έπρεπε να πάω 14 Οκτωβρίου, Τουρκία. Πάμε, δώσε μια καλή. Κάπτεν, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Το πεντάρικο θα μείνει στο ταμείο. Where are you from? Turkey. So, do you work out? No. You're just gonna lift it with pure strength. Just lift it. Είναι κοντά το σώμα. Μπέκο, πάμε να κάνουμε μια γερή προσπάθεια. Βάρε μου λίγο μαγνησία. Με το μαριακό, παιδιά, μαγνησία. Μην την παίρνει για σπίτι. Where are you from and do you go to the gym? I'm from Turkey. Do you work out? Yes. No. No? Τι σας πρατήριες πρόσφυγε γιατί... Πάμε ρε Τζίμι! Πάμε! Άμα το σηκώσει την κοιτάς... Να το σηκώσει γύρω στο τσοντάρο κι εγώ αυτά. Θα κάνουμε τα βάση στη μηχανή μου τώρα. Θα στραψ! Δεν είσαι worthy! Σηκώνεις βαριά κιλά στο έδαφος? Τίποτα τραπέζια, ψυγεία? Μόνο λάδια! Πάμε να δούμε τα λάδια τι κάνουν. Πάμε σαν τα λάδια από κάτω, πιάσου καλά. Δεν τα έχεις βγάλει τα χέρια από τη δουλειά, γλιστράνε. Εδώ, έλα φίλε μου με την κρύφ, το έχεις δει από πριν. Τα στραπ δεν έφερες. Σε λίγο οργανωμένο, κάνεις deadlift, τι κάνεις? Κάτι κάνω. Πόσα κιλά? 2-10. Πάμε, σήξε καλά το χέρι. Τόση ώρα που το παρακολουθείς, πώς φαίνεται μέχρι τώρα? Κοίταξε, ξέρω ότι είναι βαρύ. Πιστεύεις το έχεις? Όχι, αλλά θα δοκιμάσουμε. Ωραίος, πάμε να δοκιμάσουμε. Δεν θα γίνει ποτέ έτσι, να ξέρεις. Πάμε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα μέχρι στιγμής? Εγώ έχω να πω ότι στην αρχή αγχώθηκα γιατί ήρθε ένας. Δεν ξέρω, είναι ακόμα εδώ αυτός ένας, το έχει σηκώσει λίγο. Εσύ σου. Ήδρασε λίγο η τσέπη μου εκεί. Εγώ θα ξαναδοκιμάσαι λίγο. Ξεκουράσου λίγο. Αν περάσουν και τα δύο γκλόμπς πάνω από αυτό. Να δείξει άλλη μια απάντηση. Δεν κλείνει. Πάμε! Βάστα! Φίξε καλά! Ράμε για μέσα!
Σε θυμάμαι από το μονόζυγο. Δεν ξέρω, γραμμίσει αυτό, μα αυτό γραμμίσει εμένα. Εγώ πιστεύω το έχεις. Άμα εγώ φλέπει, πας εγώ... Αλλά μη σου ούτε... Πάμε, πάμε. Και πόδια, πίεσε. Λοιπόν, θα δοκιμάσει ο Μέση τώρα. Πάμε, Μέση. Πάμε. Σε βλέπω, έχεις βγει βόλτα. Κατευθείαν. Δεν θέλει ίντρο, πάμε. Πόρτα. Πάμε, δώσε. Πώς βλέπεις τη μεταγραφή του Μαρσέλο? Τι ομάδα είσαι? Πάμε, δώσε. Γιατί Λάρισα, πάμε. Κιλί. Άμα σηκώσει το βαράκι σε κερνάω ένα κρουασάν, εντάξει. Μαγαγικό το... Πάμε, πάμε! Go! Πρέπει να το πιστέψεις, ρε. Δεν το πιστέψεις αρκετά. Τι ακούς? Παιδιά, ένα βήμα πίσω για να το σηκώσει. Κάντε λίγο πίσω. Πάμε! Επόμενος. Δεν παίξει καμία, πρέπει να μπει. Πρόσεχε τα Τζόρνταν! Και με τα δύο χέρια! Λοιπόν, έχεις φτάσει πιο κοντά από όλους! Από όλους, ναι! Πάμε λίγο! Πάμε ρε! 10 πόδι είναι, Γιάννη! Και μόνο ένα δάχτυλο! Πάμε! Να σου σταματήσω, για πάμε, έτσι μπορείς να τους σηκώσεις έτσι! Πάμε λίγο! Μπράβο! Θα επιχειρήσει να κάνει πίεση. Γι' αυτό έχει βγάλει στράπ από κάτω για να το σηκώσει σχετικά εύκολα και να πιέσει 80 κιλά πάνω από το κεφάλι. Πάμε! Πάμε! Ωραίος! Πάμε λίγο! Λίγο hype! Πάμε! Πάμε! Ωραίος! Άλλη μία, πάμε! Δώσε! Πάμε! Να περάσει το αριά του, πάμε! Μπράβο! Άνετος! Πουλ κρύος, δεν έχω κάνει ζέσταμα. Όταν το κάνεις... Ωραίος! Επόμενος το απέξει είναι ο Ηλίας. Κέρδισε το προηγούμενο challenge. Αν και το κοινό από κάτω είχε κάποιες αμφιβολίες ότι δεν κέρδισε ο Ηλίας. Κοίτα. Μάγκες, σε αυτό το σημείο πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το βίντεο θα ανέβει στο YouTube Greek Strength Games. Κάντε like, sub, καμπανάκι, share κτλ. Με το ένα χέρι. Μην το... Μπράβο! Ωραία, άλλη μια προσπάθεια με... Λοιπόν, τελευταία προσπάθεια εδώ για το φίλο μας. Πάμε! Λαρεκτίνος! Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν μπόρεσε κανένας να σηκώσει τον αλτήρα. Εμείς θέλαμε να τα δώσουμε τα λεφτά, αλλά τι θα κάνουμε κι εμείς. Άμα δεν γυμνάεστε και δεν είστε λίγο δυνατοί. Εγώ τους καταλαβαίνω ότι ήταν δύσκολο. Έπεσε ένας άγκυρος αλτήρας από τον ουρανό. Κάποιος έπρεπε να είναι άξιος αρκετά για να το σηκώσει. Αυτά είναι τα μπλουζάκια Greek Strength Games σε άσπρο και μαύρο χρώμα. Όποιος θέλει να παραγγείλει μπορεί να μας στείλει μήνυμα στο Instagram. Κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο.